η δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου των Αμψβούργων, διαδόχου του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου από τον Σέρβο Γκαβρίλο Πριντσίπ πριν από 100 ακριβώς χρόνια, αποτέλεσε την αφορμή για να ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η δολοφονία έγινε στο Σεράγεβο στις 28 Ιουνίου 1914. Ο διάδοχος του θρόνου μαζί με τη γυναίκα του, δούκισσα Σοφία von Hohenberg, μετάφυσαν στην κρύπτη της θερινής κατοικίας τους στο κάστρο Arztstetten στην Αυστρία, 2 ώρες απόσταση από τη Βιέννη. Η τωρινή ιδιοκτήτρια του κάστρου και ιδρύτρια του μουσείου, πρίγκιψα Ανίτα von Hohenberg, δισέγγονη του Φραγκίσκου Φερδινάνδου, έχει θέσει ως στόχο ζωής να αποκαταστήσει τη μνήμη του προπάπου της και να γνωρίσει όλος ο κόσμος καλύτερα τις ιδέες και τον χαρακτήρα του. Ήμουν τυχερή που είχα μια θεία που έζησε πολλά χρόνια και μου έδωσε πολλές πληροφορίες για την προσωπική ζωή του προπάπου μου. Μου είπε πώς του άρεσε να παίζει με τα παιδιά του στην Ήπεθρο. Είχαν μια καταπληκτική παιδική ηλικία που ήταν πολύ ισορροπημένη. Έχουμε πραγματικά μια πολύ θετική εικόνα για αυτόν τον άντρα. Το κάστρο φιλοξενεί ένα μουσείο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και τη δράση του Φερδινάνδου, το οποίο ελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο αρχιδούκας ασχολιόταν πάρα πολύ με τις κρατικές υποθέσεις και ενδιαφερόταν να κάνει την Αυστρο-Ουγγαρία ομοσπονδία, προσφέροντας περισσότερη αυτονομία στον σλαβικό πληθυσμό. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Φραγκίσκος Φερδινάνδος, ως ο διάδοχος του θρόνου, ήξερε πολύ καλά τα ζητήματα που απασχολούσαν την μοναρχία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Είχε το δικό του σκιώδε συμβούλιο που συνεδρίαζε στο παλάτι του Μπελβεντέρε. Είχε πολύ ισχυρές απόψεις όσον αφορά την αλλαγή του θεσμού της μοναρχίας, τις οποίες είχε μάλιστα επεξεργαστεί επί Μακρόν. Φαινόταν ότι υποστήριζε μια τριεθνική λύση που δεν περιλάμβανε μόνο το αυστριακό και ουγγρικό κομμάτι, αλλά και τους Σλάβους που έπρεπε να ενισχυθούν σε αυτό το τρίγωνο. Μετά τη δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάνδου στο Βελιγράδι, η Αυστρο-Ουγγαρία αλλά και η Γερμανία ζήτησαν από τη Σερβία να κάνει μια επίσημη έρευνα για τις συνθήκες του φόνου. Η δολοφονία αποτέλεσε τη σπίθα που άναψε για τα καλά τη φωτιά του Μεγάλου Πολέμου, που ανέτειλε σύντομα στον ορίζοντα.